Σήμερα έχουμε προαναγγείλει μια παράσταση μαρτυρίας στο υποκατάστημα στον Άφλιο στη ΔΕΗ για τις μεγάλες αυξήσεις που έγιναν στα τιμολόγια του αγροτικού ρεύματος. Ήρθαν κάποιοι λογαριασμοί, αυτοί που πληρώνονται κάθε μήνα, δηλαδή δεν έχει έρθει ακόμα για όλους τους αγρότες στο νομό. Υπάρχουν κάποιοι λογαριασμοί που έρχονται κάθε μήνα. Σε αυτούς τους λογαριασμούς παρατηρήσαμε ότι υπάρχει μια αύξηση γύρω στο 50%. Με τη ρήτρα επαναφοράς που ζητάει η ΔΕΗ και γενικά οι υπάροχοι του ρεύματος, του ηλεκτρικού ρεύματος. Μιλάμε δηλαδή για μια αύξηση πάρα πολύ μεγάλη, ειδικά συνδυαστικά με τις καιρικές συνθήκες που έχει όλο αυτό το διάστημα που δεν έχει βρέξει, που σημαίνει ότι οι ανάγκες για νερό στα δέντρα είναι πολύ μεγαλύτερες, ανεβαίνει τεράστιο το κόστος παραγωγής και πραγματικά θα δυσκολέψει από εδώ και μπρος. Είναι ένα τηλεοπτικό χτύπημα, μην λέμε κακά τα ψέματα, γιατί το μόνο που έχει απομείνει σχετικά φθηνό ήταν το αγροτικό ρεύμα. Και αυτό έχει αυξήσει τα τελευταία χρόνια. Αλλά σχέση με τα υπόλοιπα, όσο και περικοπές να κάναμε, είτε σε οι συνάδελφοι αγρότες, σε λιπάσματα, σε φυτοφάρμακα, σε ζωοτροφές, το νερό ήταν το κύριο, το νούμερο ένα. Και η κυβέρνηση και οι εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, που θα δώσει κάποια έκπτωση όσον αφορά τις αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος, αυτό έχει μόνο μια παράταση μέχρι τέλος του χρόνου. Που μιλάμε δηλαδή από το Γενάρη, πραγματικά θα αυξηθεί το αγροτικό ρεύμα σε διπλασιασμό. Δηλαδή, για να ξέρετε, σήμερα πληρώνουμε 9,5 λεπτά το κιλοβάτ, θα πάει στα 18. Δηλαδή, έχω ήρθει λογαριασμοί φέτος που πληρώνανε του Αυγούστου 180 ευρώ και ήρθαν 260. Τώρα με αυτό τι γίνεται, ήρθε 260. Αυτό θα το πληρώσετε, θα πάρετε επιδότηση, τι ακριβώς? Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε και όντως φαίνεται και στο λογαριασμό. Κανονικά η αύξηση πρέπει να ήταν από τα 180 στα 360. Και κάνει μια μείωση γύρω στα 60 ευρώ. Που αυτή η μείωση θα καταργηθεί από το Γενάρη. Γι' αυτό λέμε θα διπλασιαστεί. Η αύξηση όμως πραγματική σήμερα είναι γύρω 45-50%. Τι ζητάτε. Εμείς ζητάμε και κάνουμε σε μια παράσταση διαμαρτυρίας στη ΔΕΗ για ποιο λόγο ανέβασε το ρεύμα. Αυτοί δηλαδή που ευαγγελίζονταν ότι με την απελευθέρωση του ρεύματος, με τις ανεμογεννήτριες, με τα φωτοβολταϊκά θα μειωθεί η τιμή του ρεύματος. Αυτό λέγανε τόσα χρόνια και για τη Μεγαλόπολη που έχουμε εδώ στην Πελοπόννησο, ότι φταίει η Μεγαλόπολη λόγω του ρήπου και τρώμε πρόστιμα. Παρατηρούμε κάθε χρόνο να αυξάνεται το ρεύμα. Δηλαδή πριν 10 χρόνια εμείς οι αγρότες πληρώναμε το ρεύμα 5 λεπτά την κιλοβατόρα. Έχει πάει ήδη 9,5, δηλαδή έχουμε ήδη διπλασιασμό. Και θα φτάσουμε στα 18, δηλαδή μιλάμε για ένα τριπλασιασμό και παραπάνω. Δεν αντέχουμε με τις τιμές να παραμένουν το ίδιο όλα αυτά τα χρόνια ή σε συνδυασμό φέτος που παράτησε πάρα πολλές εκμεταλλεύσεις μείωση παραγωγής. Δείτε στις ελιές, δείτε στα βρύκο το προηγούμενο διάστημα, ήδη υπάρχουν θέματα στα μανταρίνια, που σημαίνει ότι και η τιμή λίγο να ανέβει στην πώληση, δεν χρυσώνει το χάπι, είμαστε μέσα. Και ζητάμε και από τη ΔΕΗ να μας απαντήσει για ποιο λόγο αύξησε το ρεύμα και να πάρει πίσω άμεσα τις αυξήσεις και θα συνεχίσουμε και τις κινητοποίησεις μας, πώς το λένε, και με την κυβέρνηση, τι μέτρα παίρνει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θα υπάρξει συγκατηφορά σας στους αγρότες της Αρμολίδα. Είναι απαράδεκτη και σας παρακαλώ πολύ τώρα να έρθουμε και εσείς με τον Υπουργείο εδώ πέρα για ενημέρωση. Θα κάνουμε κατάλληλη στο κτίριο, είναι δικιά σας ευθύνη. Δυστυχώς από την υπηρεσία η συμπεριφορά τους είναι απαράδεκτη. Δηλαδή, ζητάμε μια συνάντηση με τον υπεύθυνο για ενημέρωση, γιατί το πρόβλημα έχει ξεσπάσει και είναι πάρα πολύ έντονο. Το κόστος παραγωγής που καλούνται οι Έλληνες αγρότες στην Αργολίδα να αντιμετωπίσουν είναι δυσθεώρατο. Αυτή η στάση είναι απαράδεκτη. Ζητάμε μια συνάντηση μαζί τους και να ξέρετε ότι οι κινητοποιήσεις θα είναι και πιο έντονες και πιο δυναμικές. Και όλη η Αργολίδα, όλοι οι αγρότες της Αργολίδας θα είναι στο πόδι από αύριο. Δεν θα δεχτούμε να πληρώσουμε εμείς τα βάρη άλλων. Δηλαδή τι σας είπε η διευθυντρία? Ότι δεν έχει ενημέρωση και δεν μπορεί να μας δεχτεί. Σαν να μιλάει σε κάποιον, σαν να είναι μαγαζί τους. Έχουν υποχρέωση να μας ενημερώσουν, ιδίως στον Αγροτοκτηνοτροφικό Σύλλογο, για το τι γίνεται με το κόστος παραγωγής στο ρεύμα.